Αφήσουμε έξω τις θεωρητικές αναλύσεις και τα επίσημα στοιχεία και ας έρθουμε στη σκληρή χυδαία πραγματικότητα, γιατί πραγματικά για μένα δεν πάει άλλο. Πέρα από τα ωραία κυβερνητικά λόγια, για να δούμε τι σημαίνει πραγματικά διακυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Πώς υλοποιείται από εσάς, κύριε Υπουργέ, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και το επιτελικό κράτος. Θα μιλήσω με βάση την εμπειρία της ενασχόλησής μου και ως Προέδρου της μεγαλύτερης ομοσπονδίας του Στίβου του ΣΕΓΑΣ. Οπότε αναγκαστικά θα μιλήσω όχι για το βίο, αλλά για την πολιτεία του αρμόδιου υφυπουργού του κ. Αβγενάκη. Είναι ένα ακραίο παράδειγμα μη χρηστής διοίκησης και καταχρηστικής διακυβέρνησης. Πίσω από τα ωραία λόγια, για πολλά επίπεδα αποτελεσματικής διακυβέρνησης και για εξυγχρονισμούς, υπάρχει το αμήλικτο κομματικό κράτος της δεκαετίας του 50 που θέλετε να το κρατάτε ζωντανό με νύχια και με δόντια. Ελέω του κυρίου Μητσοτάκη, και ίσως όχι μόνο αυτού, ο κύριος Αβγενάκης τοποθετήθηκε υφυπουργός αθλητισμού. Το μέλημά του από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα δεν είναι η ανάπτυξη του αθλητισμού και όλα τα άλλα ωραία λόγια. Η πολιτική του αντίληψη και η οξυδέρκειά του φτάνουν μόνο ένα βήμα μπροστά από τα μάτια του ή μάλλον ένα βήμα πίσω στον έλεγχο, στον προσωπικό και κομματικό έλεγχο του οικοδομήματος του αθλητισμού. Από την πρώτη μέχρι και την τελευταία στιγμή μηχανογραφίες και κόψε ράψε σε νόμους και υπουργικές αποφάσεις. Πάντα βέβαια με την επίκληση του εξυγχρονισμού, του εξορθολογισμού κλπ. Ήθελε, ξεκινώντας, να απομακρύνει από τις ομοσπονδίες πρόσωπα μη αρεστά. Έφερε τη διάταξη με τα ηλικιακά όρια και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Υπερψηφίστηκε χάρη στην κομματική πειθαρχία. Καταφανώς αντισυνταγματική διάταξη. Αλλά αυτό δεν ενδιαφέρει τη διακυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ούτως ή άλλως τα δικαστήρια θα αποφασίσουν μετά από χρόνια γι' αυτό. Η δουλειά όμως ήδη έχει γίνει. Άλλαξε τουλάχιστον δύο φορές τον νόμο για τη διαδικασία ανάδειξης διοικήσεων στις ομοσπονδίες, όπως και τις διατάξεις για την αναγνώριση και συμμετοχή των σωματείων. Μετήλθε κάθε μέσο χωρίς φραγμό προς το παρόν. Δεν θέλω να αφαιρθώ σε αυτές τις λεπτομέρειες. Θα έρθει και η ώρα όμως για να επηρεάσει τις εκλογές στο ΣΕΓΑΣ και να αποτρέψει την εκλογή μου στη θέση Προέδρου. Απέτυχε στον σχεδιασμό και τις προσπάθειές του και γι' αυτό μας τιμώρησε με εξάμηνη καθυστέρηση τακτικής επιχορήγησης. Καθυστέρησε αδικαιολόγητα αλλά σκόπιμα για μικροκομματικούς και μόνο λόγους την νομοθετική επικύρωση του καταστατικού της ΕΟΕ μέχρι να γίνει η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας και το έφερε ένα μήνα μετά μέσα σε αυτή την αίθουσα χωρίς να ντραπεί. Και αυτό μόνο και μόνο για να προωθήσει αρεστό προεπαγγελμένο πρόσωπο στην διοίκηση. Τελικά απέτυχε και εδώ στον σχεδιασμό αλλά και στις προσπάθειές του. Ενωμένη λοιπόν η οικογένεια του Στίβου θα αποφασίσουν μετά από χρόνια γι' αυτό. Ενωμένη οικογένεια του Στίβου, με συγχωρείτε, ενωμένη οικογένεια του Στίβου ανέδειξε σε αυτή την θέση την άξια Ολυμπιονίκη και αθλήτρια Τασούλα Κερλεσίδου. Τελευταίος άθλος του κυρίου Αβγενάκη, γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτό. Θεσμοθέτησε με υπουργική απόφαση τον τρόπο εκπροσώπησης αθλητών και προπονητών στα ΔΣ των Ομοσπονδιών. Η απόφαση αυτή βγήκε μόλις στις 14 Εβδόμου του 22, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον Ιούλιο. Σκοπίμως για να ευνοήσει συγκεκριμένο σωματείο προπονητών για το ΣΕΓΑΣ. Απέτυχε και πάλι στο σχεδιασμό και στις προσπάθειές του. Στο ΣΕΓΑΣ λοιπόν με βάση ακριβώς αυτή την υπουργική απόφαση που ο ίδιος έφερε και ψηφίστηκε εδώ μέσα, προέκυψε εκπρόσωπος των προπονητών στην Ομοσπονδία, ο κύριος Πομάσκι, ο μέγιστος αυτός προπονητής. Μια προσωπικότητα του αθλητισμού με παγκόσμια αναγνώριση, ένας μεγάλος πολυβραβευμένος προπονητής και σήμερα βραβεύεται από την Ολυμπιακή Επιτροπή και αύριο θα πάει στην Ισπανία να βραβευτεί, που έχει προσφέρει πολλά στον ελληνικό αθλητισμό, μεταξύ των οποίων και Ολυμπιακά μετάλλια. Αυτό όμως δεν σημαίνουν τίποτα για τον κύριο Αβγενάκη και κατ' επέκταση για την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη θα μου επιτρέψετε να πω. Γιατί ο κύριος Πομάσκι ανήκει πολιτικά στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Και αυτό δεν μπορεί να το ανεχθεί η νοοτροπία του κυρίου Υφυπουργού. Γιατί έχει ένα μόνο κριτήριο. Και με βάση αυτό δεν μπορεί να ανεχθεί ότι είναι πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ η Σοφία Ζακοράφα μέρα 25 του μικρότερου κόμματος και εκπρόσωπος των Πρυπών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ, ο κύριος Πομάσκι, όπως προέκυψε στη συνεδρίαση του ΣΕΓΑΣ 21-12-22. Γι' αυτό και ο κύριος Υπουργός, δύο μέρες μετά, ακούστε συνάδελφοι, δύο μέρες μετά, στις 23-12, έβγαλε νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 31-12 στο ΦΕΚ, 31 Δεκεμβρίου, πριν αλλάξει ο χρόνος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ακούτε.
Λοιπόν, με αυτήν τροποποιεί φωτογραφικά την προηγούμενη δική του και προσθέτει και νέες προϋποθέσεις στην ανάδειξη του εκπροσώπου των προπονητών για να αποβάλει τον κύριο Παμάσκη από το Διοικητικό Συμβούλιο και να ευνοήσει πάλι το ίδιο παραπάνω σωματείο. Η αιμονή λοιπόν του κυρίου Υφυπουργού όχι μόνο χρησιμοποιεί την νομοθετική αξιοδότηση ευτελίζοντάς την, αλλά ενεργεί και παράνομα καθ' υπέρβαση αυτής. Όλα τα παραπάνω. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι γίνονται με την κάλπη του κύριου Πρωθυπουργού ή δεν μπορεί να μην το ξέρει. Εγώ τον συνάντησα τον κύριο Πρωθυπουργό και ενημέρωσα για τα προβλήματα του ελληνικού αθλητισμού. Και με τη συνάντηση κυβερνητικών στελεχών που εμφανίζονται σαν αμήντορες και εγγυητές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, όπως είναι ο αντιπρόεδρος ο κύριος Πικραμένος. Ήτανε ο επικεφαλής του ΣΤΕ, όπως και ο κύριος Γεραπετρίτης, καθηγητής δικαίου. Δεν έχουν πάρει τίποτα, χαμπάρι. Εκτός κι αν όλοι αυτοί μπορούν να επικαλεστούν ότι αγνοούν τις. Σοφία, σε μισό δευτερόλεπτο, σας παρακαλώ. Είμαστε λοιπόν σε θέση να προβλέψουμε ποια θα είναι και η επόμενη δίθεν θεσμική κίνηση του κυρίου Υφυπουργού. Θα μας δυσκολέψει τη ζωή όπως έκανε μέχρι τώρα με την απόδοση τακτικής επιχορήγησης προς το ΣΕΓΑΣ. Είμαστε έτοιμοι να υποστούμε και αυτό. Θα είναι απλώς μια ακόμα υπουργική αυθαιρεσία. Αλλά δεν μας πτωεί ούτε αυτή. Για να είμαστε καθαροί λοιπόν, η οικογένεια του Στίβου είναι αφοσιωμένη στον αθλητισμό και στον Στίβο και είναι ενωμένη χωρίς κομματικούς διαχωρισμούς. Για όλους εμάς, κανείς από εμάς δεν χαρακτηρίζεται από την κομματική του ένταξη. Ούτε Ράφα, ούτε ο Πομάσκι, λειτουργούμε κομματικά, ούτε οι δεξιοί, ούτε οι κεντρώοι, ούτε αριστεροί. Είμαστε όλοι μαζί. Θα συνεχίσουμε όλοι μαζί την πορεία μας, όσο και αν θέλουν οι παρασυντικές θενόμυαλες και αναχρονιστικές επεμβάσεις του κ. Αβγενάκη να την εγκάψουν. Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι και κύριοι της συμπολίτευσης, πάρτε το απόφαση. Η αθλητική κοινωνία έχει και το όραμά της, έχει και τη δύναμά της και θα καταφέρουμε να νικήσουμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ και κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ενέργεια. Είμαι 2 χρόνια στο τιμόνι αυτής της Ομοσπονδίας. Δεν θα αναφερθώ στα όσα γίνανε μέχρι να αναλάβω την Ομοσπονδία. Είναι θέματα που είναι στο παρελθόν, γύρισα σελίδα, δεν με αφορούν, υπήρχαν προηγούμενα, εντάσεις, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά μέχρι να οριστώ πρόεδρο σε αυτή την Ομοσπονδία. Βάζω τελεία σε αυτό. Είπαμε από την ημέρα που θα αναλάβω αυτή την Ομοσπονδία να υπάρξει μια ηρεμία για το καλό, όπως λέτε, του αθλητισμού. Πάνω απ' όλα αθλητισμός και για εσάς και για μένα. Σε καμία περίπτωση λοιπόν, εγώ προσωπικά δεν θα δημιουργήσω κανένα θέμα. Και νομίζω ότι επί 2 χρόνια δεν δημιούργησα κανένα απολύτως θέμα και προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατό για αυτή την Ομοσπονδία. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά που είπατε προηγουμένως και αφορούν την τροπολογία σας. Όσον αφορά το θεσμοθετημένο πριν που δίνετε στις Ομοσπονδίες, ό,τι. Αναφερθήκατε πάρα πολλές φορές στα παραπάνω λεφτά που έχετε δώσει στην Ομοσπονδία. Θα σας θυμίσω ότι έχετε κόψει ήδη μέσα σε 2 χρόνια από την Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ 1 εκατομμύριο και δώσατε 1 εκατομμύριο από το ΠΡΟΠΟ. Εντάξει. Λοιπόν, δαπάνες για τον αθλητισμό, για το Στίβο δεν έχουν γίνει επιπλέον. Δαπάνες για αγώνες δεν γίνονται. Δαπάνες για τους αθλητές δεν γίνονται. Όταν αυτή η Ομοσπονδία έχει χιλιάδες σωματεία, χιλιάδες αθλητές σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί να λειτουργήσει με 200 που δίνετε εσείς. Σε καμία περίπτωση και με τις επιτυχίες, κύριε Υπουργέ, Ολυμπιακά μετάλλια, αθλητές σπουδαίους, να τους στέλνουμε σε όλο τον κόσμο. Αλλά αυτά αφήστε τα στην άκρη. Για το ΣΕΦ βεβαίως, σας ευχαριστούμε που μας δώσατε αυτά τα χρήματα για να κάνουμε μια εργασία η οποία δεν ήταν στις αρμοδιότητές μας. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Την τελευταία στιγμή με κίνδυνο να μην την ολοκληρώσουμε για να μην έχουμε τους αθλητές μας να αγωνιστούν. Αλλά αυτά στην άκρη. Εγώ δεν τα βάζω εδώ. Να πάμε σε αυτό για το οποίο σας έψηξα το πρωί. Ακούστε κύριε Υπουργέ, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε για μένα το σημερινό. Και το έμαθα μόλις χθες. Και ξέρετε τι ήτανε. Η νομοθέτηση που κάνετε 31/12/22. 31/12/22 και ξέρετε γιατί. Γιατί εσείς ο ίδιος είχατε νομοθετήσει μια απόφαση την οποία πήραμε ως Διοικητικό Συμβούλιο για να τοποθετήσουμε τον προπονητή στην Ομοσπονδία βάσει της δικής σας νομοθέτησης στις 21/12. Και έρχεστε εσείς και βγάζετε άλλη υπουργική απόφαση, κύριε Υπουργέ, στις 23/12 για να αλλάξετε αυτή την τοποθέτηση, αν θέλετε. Δεν θέλετε να σας φέρω τα πρακτικά για να δείτε τι λέγανε οι σύμβουλοι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί σε αυτά που αναφερθήκατε προηγουμένως αναφερόντουσαν όλοι ως ιδιαιτερότητες που θα έπρεπε να προσεχθούν. Αυτά βάλατε στην καινούργια υπουργική σας απόφαση, κύριε Υπουργέ. Ο κρίσιμος χρόνος, ξέρετε ποιος είναι. Είναι 31/1 μέχρι 31/12 του 2021 για να νομοποιηθεί ο ΠΕΠΚΑ,
το σωματείο που θέλετε με το ζόρι να βάλετε στην Ομοσπονδία, που συστήθηκε με απόφαση πρωτοδικείου στις 17-12. Και βάζετε κολλήματα εκλογιμότητας, κύριε Υπουργέ, και όχι εκπροσώπησης, όπως είπατε προηγουμένως, γιατί για μας αυτό είναι το σημαντικό, εκπροσώπησης. Κάνετε κουρέλι αυτό που εσείς νομοθετήσατε, και το οποίο δίνει δικαίωμα να βάλει κριτήρια και μόνο αν υπάρχουν παραπάνω από ένα σωματεία. Και υπάρχουν παραπάνω από ένα σωματείο. Υπάρχει το σωματείο της Βόρειας Ελλάδας, υπάρχει το σωματείο της Νότιας Ελλάδας και των νήσων, και υπάρχουν και δύο σωματεία, ο ΠΕΠΚΑ και ο ΣΕΠΚΑ. Ναι, λοιπόν. Και εμείς πήραμε μια απόφαση βάσει του νόμου σας και δεν την κρίναμε εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε εγώ, παρότι είμαι βουλευτής. Νομικοί σύμβουλοι ήταν αυτοί που νομοθετήσαν, μας δώσανε τη συμβουλή τους. Αφού ελέγξανε τους φακέλους, τα χαρτιά και όλα. Και έρχεστε και νομοθετείτε τι, κύριε Υπουργέ? Τι, κύριε Υπουργέ, αν ενδιαφερόσασταν πραγματικά, κύριε Υπουργέ, θα λειτουργούσατε αλλιώς. Αν ενδιαφερόσασταν πραγματικά για τον αθλητισμό, ξέρετε τι κολλήματα βάλατε? Ξέρετε τι κολλήματα βάλετε? Θα σας πω αμέσως. Τα κολλήματα που βάλετε λοιπόν ήταν, πρώτον κόλλημα, τοπικού περιορισμού, λέει, στα μέλη, τοπικού περιορισμού στα μέλη, και αποκλείσατε το Σύλλογο της Βορείου Ελλάδος. Βάλετε κόλλημα τοπικού περιορισμού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και περιορίσατε τη Βόρεια Ελλάδα, τη Βόρεια Ελλάδα, και το που είναι ο παλιότερος σύλλογος. Τα άλλα ήταν Δυτικής Ελλάδας και νήσων, το πρώτο που σας είπα. Δηλαδή, τι κάνατε, κύριε Υπουργέ? Καθίσατε και μελετήσατε τα καταστατικά των σωματείων για να νομοθετήσετε? Αυτό κάνατε? Αυτό κάνατε? Πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, για να ακούσουν εδώ πέρα οι συνάδελφοι, να δουν τι ψηφίζουμε εδώ μέσα. Είμαστε νομοθετικό σώμα. Έχετε αυτή εσείς την άνεση να νομοθετείτε και να αλλάζετε τα πράγματα όπου και όπως σας καπνίσει, όποιον θέλετε να βάζετε και όποιον θέλετε να βγάζετε? Ξέρετε ποιον πετάτε έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ, κύριε Υπουργέ? Ξέρετε ποιον πετάτε έξω? Γιώργος Πομάσκι λέγεται. Ξέρετε τι σημαίνει Γιώργος Πομάσκι? Ρωτήστε στο όλο τον κόσμο να σας πούνε. Γιώργος Πομάσκι σημαίνει προπονητής Ολυμπιονικών, σημαίνει προπονητής που τον βραβεύει όλος ο κόσμος. Αύριο θα πάει στην Ισπανία, σήμερα θα τον βραβεύσει η Ολυμπιακή Επιτροπή. Κορυφαίος προπονητής, τον παρακαλάμε να μείνει στην Ελλάδα με ψίχουλα. Και εμείς τον βρίζουμε, δεν τον θέλουμε ως σύμβουλο στην Ομοσπονδία μας. Σοβαρά μιλάτε τώρα, κύριε Υπουργέ? Και λέτε δεν καταλαβαίνετε τι είναι αυτά που είπα σήμερα εδώ μέσα? Δεν έχω μιλήσει ποτέ έτσι, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε. Ποτέ. Και πάλι επαναλαμβάνω, 2 χρόνια έκλεισα το στόμα μου και δεν είπα κουβέντα. Έχετε κάνει τα απίστευτα με αυτή την Ομοσπονδία. Θέλετε να σας θυμίσω ΕΟΕ? Θέλετε να σας θυμίσω ότι νομοθέτησε αυτό το σώμα εδώ μέσα, κύριε Υπουργέ? Σας έλεγα, μην φέρνετε, ψηφίστε αυτή την τροπολογία για την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων διεθνής το διατάζει, και δεν το κάνατε. Και το φέρετε μετά από 1 μήνα. Εδώ, τι έχετε να πείτε στους συναδέλφους που τους κροϊδέψατε? Πέστε μου, κύριε Υπουργέ, για να καταλάβω. Τι θέλετε, να παραιτηθώ? Πέστε το, να παραιτηθώ εδώ και τώρα, αρκεί αυτή η Ομοσπονδία να πάει μπροστά. Του χρόνου οι αθλητές μας έχουν Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν έχουν γήπεδα να γυμναστούν. Και μου μιλάτε τώρα για γήπεδα? Για ποιο πράγμα μου μιλάτε, κύριε Υπουργέ? Για ποιο πράγμα, πέστε μου. Κυρία Σακοράφο, πρέπει να τελειώσετε, να ολοκληρώσετε. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, τελείωσε, δεν έχω τι άλλο να πω. Ευχαριστώ. Αυτά ήταν. Ευχαριστώ. Ελάτε, κυρία Σακοράφο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα καθυστερήσω πάρα πολύ. Ειλικρινά δεν θα καθυστερήσω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συζητηθεί σε αυτή την αίθουσα. Γιατί είναι ο κύριος Υπουργός, έβγαλε μια υπουργική απόφαση. Είμαι βουλευτής. Μπορεί να είμαι και πρόεδρος της Ομοσπονδίας, αλλά και ως βουλευτής έρχομαι και λέω ότι, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε κανένα δικαίωμα όποτε θέλετε να βγάζετε υπουργικές αποφάσεις και να αλλάζετε τους δικούς σας νόμους. Αυτό λέω. Μισό λεπτάκι, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, για να τελειώσουμε ήρεμα. Εντάξει. Είπατε ότι δεν ψηφίσαμε τον νόμο που φέρατε. Φυσικά και δεν το ψηφίσαμε, γιατί με τον τρόπο που νομοθετήσατε δημιουργήσε όλα αυτά τα προβλήματα. Παρόλα αυτά όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τον νόμο που εσείς φέρατε και ψηφίστηκε από αυτό το κοινοβούλιο. Και αυτό κάναμε στην Ομοσπονδία, κύριε Υπουργέ. Και έρχεστε εκ των υστέρων και λέτε, μα εμένα δεν μου αρέσει έτσι όπως έγινε. Για πάμε τώρα να τα αλλάξουμε και να τα βολέψουμε με τον τρόπο που εμείς θέλουμε και να βάλουμε αυτούς που θέλουμε μέσα. Και λέω και πάλι, δεν θέλετε να σας θυμίσω και είπα ότι γύρισα σελίδα σε ό,τι έγινε προεκλογικά? Ό,τι έγινε, μην με βάζετε τώρα σε αυτή την αίθουσα να πω πράγματα που δεν πρέπει. Απειλές, εκβιασμοί, σωματεία. Τι θέλετε να πω, κύριε Υπουργέ? Για τις Ομοσπονδίες το ξέρετε πολύ καλά. Το ξέρετε. Να μην πω ότι επί 6 μήνες είχα την Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ με 40 χιλιάρικα στο ταμείο και δεν είχε να πληρώσει κανέναν.
Γιατί έτσι ήσασταν θυμωμένος με τους προηγούμενους και νομίζετε ότι η καινούρια διοίκηση συνεχίζει με αυτή τη διαδικασία. Κάνω λάθος? Διαψεύστε με. Μου λέτε ότι δώσατε λεφτά στην Ομοσπονδία 3 εκατομμύρια. Τι λέτε? Για πάμε στο χείλο να δούμε. 2.400 φέτος είναι, μπα δεν είναι, 2.200 είναι, 500 μας κόψατε. Και άλλα 500 πέρσι και ήρθατε με το στίχημα που δεν το δίνετε εσείς, το δίνει το Υπουργείο Οικονομικών, που δεν είναι θεσμοθετημένο και του χρόνου μπορεί να μας πούνε πάρτε 300 να τελειώνουμε και νομίζετε ότι εσείς με αυτόν τον τρόπο θα σταθούν τα σωματεία και οι σύλλογοι και οι μεγάλες ομοσπονδίες και θα κάνουν αθλητισμό τα παιδιά. Εκτός και αν έχετε αποφασίσει ότι ο αθλητισμός είναι για τους ελάχιστους, είναι προνόμιο για τους λίγους. Όχι, είναι για τους πολλούς, κύριε Υπουργέ. Εγώ γεννήθηκα και θα πεθάνω στον αθλητισμό. Γεννήθηκα αθλήτρια, μεγάλωσα, σπούδασα, έφαγα τα 3/4 της ζωής μου μέσα στα γήπεδα και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν, μα σε κανέναν, να με κάνει να φύγω από αυτή την ομοσπονδία αποτυχημένη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.